Σήμερα είχα μια ενδιαφέρουσα σύνοδο για το προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλάκι στα τελευταία 1,5 χρόνο, με πολλές συνόδους κορυφής. Σήμερα είχαμε μια σύνοδο στην οποία συμμετείχαν οι χώρες από τις οποίες περνούσαν οι ροές μέχρι την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μετά τη Συμφωνία, οι ροές έχουν μηδενιστεί από τον Βαλκανικό διάδρομο. Δεν υπάρχει Βαλκανικός διάδρομος. Είναι κλειστά τα σύνορα. Και οι ροές στα ελληνικά νησιά έχουν μειωθεί από τις 5.000 περίπου στους 100 με 150 ημερησίως. Και αυτό έγινε εξαιτίας συμφωνίας. Χάρη στη συμφωνία. Αυτή τη συμφωνία λοιπόν πρέπει να την κρατήσουμε. Η προσφυγική κρίση είναι παγκόσμια κρίση. Είναι ευρωπαϊκή κρίση. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να την αντιμετωπίζει αποσπασματικά, με αναφορά μονάχα στη χώρα πρώτης υποδοχής και στις χώρες εισόδου, αλλά πρέπει ως ένα κοινό πρόβλημα να το αντιμετωπίσει συλλογικά. Και πρέπει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει διαμερισμός της ευθύνης και των βαρών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Ασύλου της Ελλάδας, η οποία ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια, αντιμετωπίζει σχεδόν το 30% των αιτήσεων ασύλου σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως έχει κοινά σύνορα. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρώπης και συνεπώς η ευθύνη προστασίας αυτών των σύνορων, αλλά και διαμερισμού της ευθύνης αυτών και των βαρών για τους αιτούντες άσυλο που δεν θέλουν να πάνε να μείνουν στην Ελλάδα αλλά θέλουν να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να είναι άμεση και να είναι αποτελεσματική. Θέσαμε λοιπόν το ζήτημα της διατήρησης της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι από τη δική μας την πλευρά πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων ασύλου στα ελληνικά νησιά. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε και την υπηρεσία ασύλου, αλλά κυρίως τα αιτήματά μας για προσωπικό στην υπηρεσία άσο να γίνουν επιτέλους αποδεκτά και να έρθει προσωπικό. Δεύτερον, από την πλευρά της Τουρκίας πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία. Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολύ σοβαρά παράπονα, διότι οι ροές έχουν μειωθεί, πρέπει να μηδενιστούν. Και τρίτον, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Τουρκία να τις υλοποιήσει. Και οι δεσμεύσεις αυτές είναι οικονομική βοήθεια, οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν την φιλελευθερωποίηση της βίζας, πρέπει να ανοίξει η βίζα, αυτή είναι η δέσμευση, και βεβαίως σε ό,τι αφορά τις επιστροφές. Και οι επιστροφές πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ένα συλλογικό πρόβλημα και όχι κάθε χώρα ξεχωριστά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες καταγωγής προσφύγων που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίες, μεταναστών μάλλον, με συγχωρείτε, που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, ώστε να μπορούν να επιταχυνθούν οι επιστροφές αυτών που δεν έχουν δικαίωμα άσυλο στις χώρες καταγωγής τους. Τέλος, ζήτησα την ενίσχυση της Frontex, ώστε να μπορέσουν να γίνει μια πιο αποτελεσματική δουλειά. Με δύο λόγια, βρέθηκα από τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη προχθές, όπου συζητάγαμε ως παγκόσμιο, κεντρικό παγκόσμιο πρόβλημα το προσφυγικό, εδώ στην Αυστρία, όπου εξειδικεύσαμε σε ορισμένες πτυχές του. Δεν μπορώ να κρύψω ότι μέσα στη Σύνοδο ακούστηκαν και απόψεις και φωνές που καμία σχέση δεν έχουν με το κλίμα με το οποίο η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει το πρόβλημα, ως ένα πρόβλημα που έχει μια ανθρωπιστική διάσταση. Ακούστηκαν φωνές που θεωρούν ότι η Ευρώπη πρέπει να υψώνει φράχτες, πρέπει να υψώνει τείχη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι μια συμφωνία που θέλει να χτυπήσει την παράνομη διακίνηση, όχι τους πρόσφυγες. Που σημαίνει να αντικαταστήσει τις παράνομες ροές με νόμιμες ροές. Και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι έχει ευθύνη να μοιράσει τα βάρη και την ευθύνη και η διαδικασία του relocation να γίνει πραγματικότητα. Διότι από τις 66.000 που αφορούν την Ελλάδα έχουν γίνει δυστυχώς μόνο 4.000 και είναι περίπου 8.000 πρόσφυγες έτοιμοι
που δεν προχωράει η διαδικασία του relocation. Εάν από την πλευρά μας ως Ευρώπη δεν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, αν δεν υλοποιήσουμε μια δύσκολη συμφωνία, τότε θα βρεθούμε μπροστά ξανά σε μεγάλα διέξοδα και τότε είναι που ο φόβος της ανόδου, του εθνικισμού, της ακροδεξιάς και της ξενοφοβίας θα γίνει ένας υπαρκτός και πραγματικός φόβος που θα οδηγήσει την Ευρώπη σε αδιέξοδα. Αυτό τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσα σήμερα. Πιστεύω ότι από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων έγινε κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ.